Η λογική και η ευθύνη επικράτησαν του λαϊκισμού, χθες βράδυ στη Βουλή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα, πρόσθεσε, θα ήταν μια μαύρη μέρα στην ιστορία του συνεργατισμού και ίσως να ζούσαμε άλλη μια οικονομική τραγωδία. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση αυτής της δύσκολης νύχτας που περάσαμε, η κυβέρνηση πιστεύει ότι ο λαός έχει την κρίση να αξιολογήσει όλους μας αντικειμενικά. Κάποιοι φαίνεται ότι είναι αλλεργικοί στις διαφορετικές από τις δικές τους απόψεις και δεν έχουν μάθει να σέβονται τη δημοκρατία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Δεν λειτουργήσαμε καθόλου ανευθυνά και καθόλου απροβληματιστά, όπως προσπαθούν να μας παρουσιάσουν. Αντιθέτως, προβληματιστήκαμε πάρα πολύ, όχι ύψες, αλλά όλες αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Και στείλαμε επανειλημμένα μηνύματα στην κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να συνεννοηθούμε για να δούμε πώς διαμορφώνουμε νομοσχέδια. Η χθεσινή συνεδρία της Βουλής απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε όλοι ήδη, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η αρχική αρνητική ψήφος στα κορυφαία για το συνεργατισμό και την πατρίδα μας νομοσχέδια απείλησε να τεινάξει στον αέρα και τον ίδιο τον συνεργατισμό, αλλά και την πορεία της Κύπρου για έξοδο από την οικονομική κρίση. Το ΔΥΚΟ θεωρεί ότι τα όσα διαδραματίστηκαν χθες ενισχύουν όχι μόνο το αίσθημα, αλλά και τους λόγους για τους οποίους ο λαός αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη απαξίωση το πολιτικό σύστημα. Με την δίθεν αρνητική ψήφο κάποιων κομμάτων, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο συνεργατισμός θα οδηγεί τους σε κατάρρευση, συμπαρασύροντας ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Σε κατάρρευση, παράλληλα, θα οδηγεί τον η αξιοπιστία και το κύρος της Βουλής. Την ευχή η χθεσινή εξέλιξη στη Βουλή να αποτελέσει την αρχή μιας νέας αντίληψης, τόσο για την αντιμετώπιση της Τρόικας, όσο και για την ανάγκη πολιτικής συνένεσης και συνεννόησης, εξέφρασε η ΕΔΕΚ. Θεωρούμε ότι η χθεσινή εξέλιξη, παρά την αρχική εικόνα αποτυχίας συνεννόησης της Βουλής που εξέπεμψε, αποτελεί απόδειξη πως όταν επικρατήσει η απαραίτητη πολιτική βούληση, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μπορούν να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις που να είναι προς το συμφέρον του τόπου. Αν θέλουμε ως κράτος να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, πολιτικά και οικονομικά, πρέπει ο λαϊκισμός και η επιπολαιότητα να πάρουν διαζύγιο από την πολιτική, η θέση του Ευρωκό. Ότι ο ανεύθυνος λαϊκισμός και η αλόγιστη επιπολαιότητα κόντεψαν να τορπιλήσουν τη μόνη ρεαλιστική επιλογή που έχουμε μπροστά μας. Οι οικολόγοι δηλώνουν ότι η κριτική πρέπει να στραφεί κατά εκείνων που δεν διαπραγματεύτηκαν επιτυχώς με την Τρόικα, δεν συνεννοηθήκαν επιτυχώς και εγκαίρως με την αντιπολίτευση και δεν πέτυχαν να υποστηρίξουν τις πολιτικές τους αποφάσεις παρά το γεγονός ότι διαθέτουν την πλειοψηφία στη Βουλή. Η απέτηση όσων απέτυχαν σε όλα αυτά να αλλάξουμε εμείς θέση και τοποθέτηση για να στηρίξουμε τη δική τους αποτυχία, τις δικές τους αποφάσεις, ανεπάρκειες και αδυναμίες, είναι άκρος προσβλητική. Η Συμμαχία Πολιτών θεωρεί ότι από την χθεσινή καλωστημένη, όπως λέγει η παράσταση, αποκαλύφθηκε η συμπαιγνία του κομματικού κατεστημένου. Με την κατάρρευση της τιμένης πρώτης ψηφοφορίας, αποκαλύφθηκαν οι εκ των προτέρων συνεννοήσεις για υπερψήφιση των μνημονιακών νομοσχεδίων μέσα σε ένα κλίμα εκφοβισμού, εκβιασμών και τρομοκρατίας. Τα όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ στη Βουλή σχολίασε και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο οποίος έκαμε λόγο για μια απαράδεκτη κατάσταση. Εκείνον που πρόσεξα ψες είναι το ανεγκέφαλον εκείνον που κατεψήφισα, που λαμβάνουν χώρα τα καπρίτσια τους και ο ετσιθελισμός τους και δεν κοιτάζουν το συμφέρον του τόπου. Ευτυχώς, πρόσθεσε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, οι βουλευτές αντελήφθηκαν πολύ σύντομα το σφάλμα τους και πήραν, έστω και λίγο αργά, τη σωστή απόφαση.